Γεια σας αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην προηγούμενη ζωντανή εκπομπή θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο έχει τύχει να ζήσω εγώ, να το βιώσω στα μέσα της δεκαετίας του 90. Τότε λοιπόν ευρισκόμενος σε νήσο του Ανατολικού Αιγαίου, κοντά στη θάλασσα, είδα ξαφνικά τουρκικό μαχητικό να υπερίπταται άνωθεν της νήσου. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, το οποίο τώρα δεν μπορώ να προσδιορίσω γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια φυσικά από τότε, φάνηκε ξαφνικά μαχητικό τύπου Μοιράζ. Δεν είμαι σε θέση να σας πω αν ήταν 2000 ή 2005, μαχητικό πάντως τύπου Μοιράζ, είτε 2000 είτε 2005, στη θέα του οποίου και πάνω από το κεφάλι το δικό μου και όσων ήταν μαζί μου εκείνη την ώρα, το τουρκικό γύρισε προς τη Μικρά Ασία και εμείς είδαμε το εξής θέαμα. Το τουρκικό μαχητικό πετώντας χαμηλά να πετάει, να έχει στα αριστερά του ελληνικούς βράχους, από κάτω μας να είναι η Χίος, αριστερά μας να είναι η γη της Αιωλίδος, που είναι απέναντι η αιωλική γη, απέναντι στη Μικρά Ασία, το τουρκικό να φεύγει από εκεί και το Μοιράζ κυρίαρχο να το αναχαιτίζει, να το κυνηγάει, για να πω, να μιλήσω τη γλώσσα της αλήθειας, και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, μου φάνηκε ότι το τουρκικό πολύ γρήγορα έβγαζε κάτι σαν καπνούς από πίσω του, όχι σαν να καίγεται, αλλά έβγαζε περισσότερο σαν καπνούς κάτι, δεν γνωρίζω τι είναι αυτό, επειδή ξέρω ότι πολλοί από εσάς που μας παρακολουθείτε γνωρίζετε πολλά για τα αεροπορικά, αναμένω τα σχόλιά σας να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας για αυτό το περιστατικό. Πραγματικά εκεί φάνηκε για άλλη μια φορά και έτυχε να το δω με τα μάτια μου, γι' αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, ποια είναι η κατάσταση στο Αιγαίο και ποια είναι η τρομακτική ισχύς της ένδοξης ελληνικής πολεμικής αεροπορίας που συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες της Ιφιλίου σαν αεροπορική ισχύ και σε πιλότους η πρώτη. Μακράν. Αυτά, αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε τη στα social media και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.